Κοιτάξτε, φαίνεται δυστυχώς ότι η παρουσία των μεταλλαγμένων στελεχών στην περιοχή μας είναι πράγματι ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Γιατί φαίνεται ότι τα στελέχη αυτά συνδέονται με αυξημένη μεταδοτικότητα, όπως είναι πλέον γνωστό, η οποία μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και το 70% περισσότερο από ότι το άγριο στέλεχος που λέμε, δηλαδή το στέλεχος το οποίο κυκλοφορούσε μέχρι πρότινος του ιού. Επομένως, φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά σε χώρους εργασίας, στους οποίους συνοστίζονται πάρα πολλά άτομα που στην προκειμένου βλέπει εργοστάσια ΔΕΗ, εργοτάξια κλπ. Άρα πράγματι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί και θα πρέπει να ενεργοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τα αντανακλαστικά μας, παρόλο που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή το τρίτο κύμα μάλλον δεν αγγίζει τόσο έτσι έντονα την περιοχή μας. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μπορεί να αλλάξει εν μία νυχτή. Βεβαίως. Το είδαμε πολλές φορές τους τελευταίους 11 μήνες, κύριε Καζάκο. Τώρα, αν καταλάβαμε καλά, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον ιό είναι το ότι διασπείρεται πιο εύκολα. Δεν σχετίζεται όμως με βαρύτερα συμπτώματα ή με μεγαλύτερη θνησιμότητα. Δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι, μέχρι στην αρχή πιστεύαμε ότι δεν σχετίζεται. Οι διάφορες αναφορές πλέον πιο λεπτομερείς και με ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων προέρχονται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, συνδέουν τις μεταλλάξεις του ιού και με βαρύτερη κλινική εικόνα αναφορικά με την παρουσία της πνευμονίας και της ανάγκης νοσηλείας σε ΜΕΤ και μάλιστα της πιο γρήγορης χρονικά ανάγκης για νοσηλεία της ΜΕΤ, αλλά και συνδέονται και με υψηλότερη θνητότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κώστα. Πάντως ενθαρρυντικό είναι, γιατρέ, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι αυτή η μετάλλαξη καλύπτεται από την πλειονότητα των εμβολίων. Οι μεταλλάξεις που εμφανίστηκαν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, οι κύριες μεταλλάξεις, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο ιός μεταλλάσσεται συνεχώς. Πολλές από τις μεταλλάξεις που εμφανίζονται στον ιό καθιστούν τον ιό θνησιγενή, δηλαδή είναι οι μεταλλάξεις οι οποίες επηρεάζουν τη βιωσιμότητά του και άρα δεν επιβιώνουν. Κάποιες μεταλλάξεις του προσδίδουν κάποιο συγκριτικό εξελικτικό πλεονέκτημα. Μεταξύ αυτών και αυτές οι τρεις, οι οποίες φαίνεται ότι του προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα και άρα είναι αυτές που εξελικτικά φαίνεται να είναι πλέον οι πιο επικρατούσες. Λοιπόν, αναφορικά με τα εμβόλια, όσον αφορά τα δύο εμβόλια τα οποία είναι τεχνολογία σε mRNA, φαίνεται ότι έχουν πραγματικά μία απειροελάχιστη ή έως και μηδαμινή, σύμφωνα με άλλες μελέτες, ελάττωση της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τα καινούργια στελέχη. Δεν είναι το ίδιο, δεν συμβαίνει το ίδιο και δυστυχώς με το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο φαίνεται από μελέτες οι οποίες έχουν διεξαχθεί στην Νότια Αφρική μετά τη χορήγηση περίπου 1 εκατομμυρίου δόσεων του συγκεκριμένου εμβολίου, φαίνεται ότι έχουμε μια σημαντική ελάττωση της αποτελεσματικότητας του εν λόγω εμβολίου απέναντι στην μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής, η οποία σαφώς και μας προβληματίζει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και μια αποτελεσματικότητα της τάξης του 55-58-60% είναι καλύτερη από το 0. Σαφώς, αυτό θα πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό. Σαφώς. Μάλιστα. Ναι, και αυτά τα ποσοστά που λέτε, έρχεται στη μνήμη μου το ποσοστό της επιτυχίας της απόδοσης του αντιγρυπικού εμβολίου και βλέπω ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά αυτά σε σχέση με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Ναι, υπήρχαν πράγματι εποχές, μάλλον χρονιές, όπου το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε ακόμη και χαμηλότερη αποτελεσματικότητα από αυτό και παρόλα αυτά όμως συνέβαλε αποτελεσματικά στον περιορισμό της νόσου και των σοβαρών εμφυλοκών του και φυσικά της θνητότητας. Το ίδιο θα πρέπει να σκεφτούμε και εδώ.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι το εμβόλιο είναι το κλειδί για να περιοριστεί η δεξαμενή του ιού, δηλαδή η διασπορά του. Το οποιοδήποτε εμβόλιο αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με, αυτός είναι ο κύριος και πρωταρχικός λόγος που δεν θα πρέπει, είναι φυσικά πολύ σημαντικές όλες αυτές οι μελέτες, αλλά δεν αποτελούν αυτές οι μελέτες καθοριστικό παράγοντα για την, που θα μας επιτρέψει που θα αμφισβητήσει τη χρησιμότητα του εμβολίου. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να περιοριστεί με κάθε τρόπο η δεξαμενή διασποράς του ιού και αυτό με τη σειρά του θα περιορίσει και τις υπάρξεις μεταλλάξεις, γιατί θα περιορίσει την διασπορά τους, έτσι, αλλά και τις μελλοντικές οι οποίες αναπόφευκτα θα εμφανιστούν. Είναι επομένως ένας αγώνας δρόμου με τον ιό, ο οποίος θα πρέπει να κερδιστεί μόνο με έναν τρόπο, με την όσο δυνατόν ταχύτερη εφαρμογή και ευρύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων εμβολιασμού. Μάλιστα. Σε συνδυασμό, φαντάζομαι, κύριε Καζάκου, και με την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείχνουμε στο συγχρονισμό, όπως τονίσατε, και στους εργασιακούς χώρους και στο. Μάσκες, αποστάσεις, εμβόλια. Αυτό το τρίπτυχο, τέλος.